Και δέσποτα αυτήν την εύσημη ημέρα για την κοινότητα του Παγιωμετόχου, όπου είναι και η πρώτη πανήγυρη της κοινότητος, όπου εορτάζει η Παναγία η Χριστογαλακτούσα. Σύσσωμα του Παγιωμέτωχων, οι ευσεβείς πιστοί χριστιανοί, σας υποδεχόμαστε στην κοινότητά μας, έτσι ώστε για να μπορέσετε να μας ευλογήσετε από την γειτονική Μητροπολιτική Περιφέρεια της Αρχαιότητας της Μητρόπολης Μόρφου. Είναι δύο Μητροπόλεις οι οποίες συνορεύουν, αλλά όμως έχουν αρκετά κοινά μαζί μας. Και γι' αυτό θέλαμε να σας προσκαλέσουμε τη σημερινή πανήγυρη για να ακούσουμε όχι μόνο το σεπτό λόγο σας και το μεστό λόγο σας, αλλά πάνω απ' όλα να μας ευλογήσετε και εμάς. Για να θυμάστε αυτή την ημέρα, έχουμε εκδώσει το αντίγραφο της Παναγίας Οδηγήτριας, της εικόνας που βρίσκεται στα δεξιά μας, της παλαιότερης εικόνας της κοινότητος, όπου χρονολογείται από τον 16ο αιώνα, αλλά είναι επιζωγραφισμένη. Είναι ένα πιστό αντίγραφο σε μεταξωτιβία και με φύλλο χρυσού, όπου αν δείτε πίσω από την υπεζογραφισμένη εικόνα, υπάρχει η αρχαιότερη εικόνα. Γι' αυτό και παλαιότερα είχε την τοπονημία του Πολαγιά, ότι ήταν η Παναγία με τα τρία μάτια, διότι δεξιά φαίνεται το μάτι του Χριστού που κρυβόταν από το στέφανο. Ως ένδειξη αυτών και από την Εκκλησιαστική Επιτροπή και από τον Ιερό Ναό σας προσφέρουμε αυτήν την εικόνα για να θυμάστε αυτήν την ημέρα, αλλά και να μας έχετε στις προσευχές σας. Πανοσιολογιώτατε μου, αγαπητέ Πάτερ Θεοδόκη, Πάτερ Αγισίλαε, νεότατε πρεσβύτερε και πανάρχε πρεσβύτερε της κοινότητος ταύτης, αγαπητέ μου Πατέρα Γεώργιε, αγαπητέ λαέ του Θεού περιούσι, όντως με χαρά, με συγκίνηση, με πολλές μνήμες, με πολλές αναμνήσεις, έρχομαι και πάλι σε αυτόν τον ιερό ναό της Οδηγητρίας, όχι ως διάκονος, του Μητροπολίτη Κητίου Χρυσοστόμου, εκλεχτού τέκνου και γόνου της κοινότητος ταύτης, του ανθρώπου που με προήγαγε εις την διακονία, την ιεροσύνη και την αρχιεροσύνη βεβαίως. Με αξίωσε η Παναγία η Οδηγήτρια και γαλακτοτροφούσα, η Θεοτόκος η Μητέρα του Φωτός, να λειτουργήσω σε αυτόν τον λαό και ως διάκονος και ως πρεσβύτερος, αρχιμανδρίτης μάλιστα, και τώρα, και είναι η δεύτερη φορά, ως επίσκοπος Μητροπολίτης της γειτονικής και πολλά σχετιζόμενη με την καθημάς Μητρόπολη Νταμασού, τη Μητρόπολη της Μόρφου. Δόξα του Αγίου Θεού, πάντων είναι και που μας αξιώνει η χάρις του Αγίου Πνεύματος, το σώμα και το αίμα του Σωτήρος Χριστού,
σήμερα που η Εκκλησία εορτάζει την Υπαπαντή Κυρίου, όταν τεσσαρακοθήμερο γρέφος εκκλησιάστηκε από την μητέρα του την Θεοτόκον, την μητέρα του Φωτός, και προσήχθηκε εις των ναών εκεί των νομικών και τον υποδέχτηκαν αυτοί οι δύο μεγάλοι Άγιοι της Εκκλησίας. Κατά πρώτον ο Σιμεών ο Θεοδόχος, που είπε εκείνον των φοβερών λόγων που τον ακούομε να επαναλαμβάνεται σε κάθε εσπερινόν πριν από το Τρισάγιο, πριν από το Άγιος ο Θεός: «Νην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη». Τώρα που είπε μπορείς να με απολύσεις όπως μου υποσχέθηκες εν ειρήνη πια. Γιατί, είδα το σωτήρα μου και τη σωτηρία του Ισραήλ και πάντων των εθνών. Εκεί προφητεύει ο Σιμεών, ο Θεοδόχος, ότι αυτός δεν είναι μόνο Μεσσίας του Ιουδαϊκού γένους, αλλά πάντων των εθνών. Και μέσα στα έθνη πρώτων και εκλεκτών γένος, το γένος των Ελλήνων. Που όταν το συνάντησε κατά πρώτον ο Κύριος είπε «Ελήλυθεν η ώρα, ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου». Και μόνον με αυτή την ωραία ελληνική γλώσσα σήμερα ακούσαμε το ακατάληπτο νεστή. Σε αυτή την γλώσσα την θεολογική, την φιλοσοφική, την έμπλεη μεστών νοημάτων και αγιότητας, φτάνει για το γένος των Ελλήνων να ονομαστεί εκλεκτόν γένος. Στο μέτρο που και εμείς είμεθα φορείς αυτής της ελληνικής παιδείας και της ορθόδοξης αγιότητας, είμεθα και εκλεκτόν γένος. Εάν δεν είμεθα, τότε δυστυχώς θα ακούσουμε αυτό που ακούστηκε κάποτε στην Βουλή των Ελλήνων για έναν ιό ενός εκλεκτού πολιτικού. Ανάξιε ιέ, αξίου πατρός. Άρα να έχουμε έγνοια, γιατί πράγματι περηφανευόμεθα, εάν είναι θαμέτοχοι και της αγιότητας των προγόνων μας, αλλά και της παιδείας των αρχαίων και νεωτέρων Ελλήνων. Σε αυτόν τον ναό, αγαπητοί μου, σήμερα εισερχόμεθα κι εμείς για να κοινωνήσουμε και αξιωθήκαμε χάρη του Θεού και εμείς να υπαντήσουμε, δηλαδή, να προϋπαντήσουμε τον σωτήρα όλων των εθνών. Είναι πολύ σημαντικό ο Ορθόδοξος Χριστιανός ότι σε κάθε λειτουργία, είτε αναστάσιμη ημέρα Κυριακής, όπως συμβαίνει και συμπίπτει εφέτος, είτε είναι ημέρα καθημερινής, ζούμε σε κάθε Θεία Λειτουργία την προϋπάντηση, την υπαπαντή εις τον δικό μας εαυτό. Και αν τον Χριστό τον επροϋπάντησε ο δίκαιος Σιμεών, και η προφήτηδα Άννα εμάς μας υποδέχεται, αυτό σημαίνει υπαπαντή, σημαίνει υποδοχή με αποδοχή. Μας υποδέχεται και μας αποδέχεται και μας καταδέχεται ο σωτήρας του κόσμου σε κάθε Θεία Λειτουργία. Και όχι απλά μας υποδέχεται και μας καταδέχεται ο σωτήρας του κόσμου, ο νικητής του θανάτου, ο νικητής της αμαρτίας, ο νικητής του διαβόλου, αλλά κάνει και κάτι πολύ πολύ μεγαλύτερο. Μας προσφέρει τον εαυτό, όχι απλά για να γνωριστούμε, γι' αυτό είναι αναγκαίο να ενωθούμε μαζί του με τον πιο σωματικό τρόπο που υπάρχει. Δεν υπάρχει άλλος πιο δυνατός τρόπος ενώσεως.
μας προσφέρει το σώμα του και το αίμα του. Σε κάθε Θεία Λειτουργία. Βγαίνει ο διάκος, βγαίνει ο παπάς, με τα φόβο Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθεται. Και πηγαίνουμε εμείς και ανοίγουμε το μικρό μας στόμα και εισέρχεται μέσα σε αυτόν το μικρό μας στόμα το κατασπυλωμένο από λόγους, από κατηγορίες, κρίσεις και κατακρίσεις συνανθρώπων μας, εικόνων του Θεού, από αδιαφορία στην νηστεία και εις την προσευχή που εκ στόματος ερεύγεται και η νηστεία και η προσευχή. Σε αυτόν το στόμα καταδέχεται ο Θεός, ο Δημιουργός του σύμπαντος κόσμου, να εισέρχεται και φαίνεται μικρός, αλλά είναι ολόκληρος. Ολόκληρος ο Θεός εισέρχεται και ενώνεται με το δικό μας σώμα, το σώμα Του, και με το δικό μας αίμα, το αίμα Του. Άρα, όταν ερχόμεθα σε μία λειτουργία και μάλιστα όταν κοινωνούμε και επικοινωνούμε σε αυτήν την λειτουργία μου εισερχόμεθα, μας κάνει προϋπάντηση και επαναλαμβάνεται η σήμερα εορτή της υπαπαντής και μας προϋπατά ο ίδιος ο Χριστός. Και έτσι περισσότερο γίνεται προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδιδόμενος αυτά παπαθεοτόκιμα που διαβάζουμε εμείς χαμηλοφόνος μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Όταν οι καλοί μας ψάρτες ψέλνουν και εικονίζουν το χερουβικό, τα χερουβικά, τις αγγελικές δυνάμεις. Εάν σκεφτούμε τι ζούμε σε κάθε Θεία Λειτουργία, ποιοι συμμετέχουν σε κάθε Θεία Λειτουργία, η Λυγκιά Δερούς και υπερκόσμιος, η Μνήσε Θεοτόκη. Θα έπρεπε όλοι να είναι θαγωνατιστοί από το χερουβικό μέχρι να κοινωνήσουν. Από την πληθώρα Αγίων Αγγέλων που είναι παρόντες. Όσους Αγίους μνημονεύσομαι, είτε εμείς ιερείς, είτε εσείς, ο λαός, έρχονται. Όσοι έχουν καθαρά μάτια, κάποτε τους βλέπουν. Είχα έναν Άγιο, τώρα τον συνάντησα μέσα στο Ιερό Βήμα. Ο Παπαθεοτόκης εφρόντισε για αυτόν τον ραντεβού. Μόλις μπήκα μέσα αριστερά είδα την εικόνα του γεροντά μου, του Αγίου Ιακώβου, του Ενεβία, του Ψαλίκη. Του λέω, την έχεις πάντα εκεί? Μου λέει, όχι, την έβαλα σήμερα που ήρθες. Άλλη φορά μου λέει, έχω τον Άγιο Νικηφόρο των Λεπρών. Και αυτός του λέει είναι παππούς μας, από τον άλλο μας γέροντα, τον Ευμένιον, τον επίσης λεπρόν. Αυτοί οι άνθρωποι έβλεπαν την λειτουργία, όχι την άκουαν και έλεγαν ήχος πλάγιος του και θάρτου. Έβλεπαν την λειτουργία, έβλεπαν τους αγγέλους. Εμείς δεν βλέπαμε, δεν άνοιξαν τα μάτια μας. Εθυμιάζαμε για να γίνει μεγάλη είσοδος, να βγουν τα Άγια που λέμε, τα εξαπτέρυγα μπροστά, να εικονίζονται με τα εξαπτέρυγα τα ασημένα. Και ο Άγιος Ιάκωβος, και ο Άγιος Γέρον Ευμένιος, ο μαθητής του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού, λεπρός κι αυτός. Τόσους αγγέλους έβλεπα, που τους άκουα κάποτε που έλεγα, ανοίξτε λίγο, Άγιοι Άγγελοι, να περάσουν. Ακούτε? Τέτοια πληθώρα και τέτοια αίσθηση των ασωμάτων δυνάμεων είχαν. Τα όρατα ήταν ορατά για αυτούς. Οι ασώματοι είχαν αίσθηση. Γιατί? Γιατί είχαν η ψυχή τους, ο νους τους, ο οφθαλμός της ψυχής είναι ο νους. Και όταν ο οφθαλμός της ψυχής καθαρίσει, βλέπει το φως το Τριαδικόν και αυτόν το φως
κατεβαίνουν σε μας δια των Αγίων Αγγέλων και δια των Αγίων Πατέρων και Μητέρων ημών. Ακόμη δεν μνημονεύω, όταν μνημονεύομαι Αγίους είπα και τους Αγίοι και οι Άγιοι κατεύχονται στη λειτουργία. Κάνουν και αυτοί οι παπαντίν και γίνονται ένα σώμα όπως είναι στον ουρανό και κάτω στη γη. Αλλά και οι άνθρωποι μας, οι κεχυμημένοι μας ειδικά, οι δίκαιοι και οι κεχυμημένοι έρχονται στην λειτουργία. Έβλεπε ο Άγιος Ιάκωβος τους κεχυμημένους, κάποτε είδε και τον Μακάριον τον Τρίτο, όταν εμνημόνευσε Μακαρίου αρχιερέως, είδε δεξιά του να στέκει ο Μακάριος και του είπε: «Σε ευχαριστώ που με μνημονεύεις και ας μη γνωριστήκαμε ποτέ». Ποιος έλεγε, νομίζετε, του Αγίου Ιακώβου για τον Μακάριο? Ο δικός σας, ο δικός μας δεσπότης, ο Χρυσόστομος ο Κητίου, όταν επήγαινε εκεί στον Ασιοταρίο, του εμιλούσε για τον Μακάριο με ευγνωμοσύνη και αυτή την ευγνωμοσύνη την είδε ο Άγιος Ιάκωβος και άρχισε και αυτό να τον εμνημονεύει. Και σε τρεις λειτουργίες τον είδε τον Μακάριον τον Τρίτο και μου είπε: «Όταν θα γίνεις επίσκοπος στον τόπο που γεννήθηκες», μου είπε, «και σε ποια Μητρόπολη θα γίνω». Αυτά να τα λες για να πλατείνει η καρδιά των Κυπρίων, να σταματήσουν να σκέφτονται πολιτικά, να σκέφτονται πνευματικά. Και ή δυνατόν μέσα στην λειτουργία, μέσα στην Εκκλησία να τους βάλουμε όλους. Μόνον έτσι, μας έλεγε ο άλλος Άγιος της εποχής μας, ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, η Κύπρος θα ελευθερωθεί. Όταν στην Κύπρο φτιάξετε, μου είπε, βάσεις. Δεν κατάλαβα τι εννοούσε. Ήμουν 19 χρόνων παιδί, τι να καταλάβεις? Και μου είπε: «Καλά, δεν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Αμερικανάκι είσαι?» Έτσι μου είπε. Όταν λέω βάσεις, μου λέει, να πάτε στην Κύπρο και να κάνετε ασκητικά μοναστήρια, ενορίες λειτουργικές, όπως η δική σας, όπως βλέπω, καλή ώρα. Οικογένειες που να θέλουν να κοινωνούν και να επικοινωνούν με τον Χριστό. Και όταν τέτοια κάνετε, τότε οι Τούρκοι και οι Εγγλέζοι θα φύγουν από τον τόπο σας, παιδί. Όχι με πολέμους. Οι πόλεμοι θα γίνουν αλλού. Εσείς τον κανόνα σας τον μεγάλο τον εκάμετε. Με όλον αυτόν τον πόνο, μου λέει, της κατοχής, της προσφυγιάς. Αλλά, μου λέει, χρειάζεται έτη και έτη μετάνοια, προσευχή και βάσεις πνευματικές. Για να υπαντήσουμε και να προϋπαντήσουμε και την ελευθερία σε αυτόν τον τόπο που είναι μια ζωή διψασμένος για βροχές και ελευθερία. Όπως αντιλαμβάνεστε, σε κάθε Θεία Λειτουργία δεν είμαστε μόνοι μας. Ούτε είναι μόνο οι διπλανοί μας. Έχουμε Θεόν, ο οποίος κυβερνά ορατά και αόρατα. Αγγέλους και ανθρώπους, ζώντες και κινημένους. Και αν έχει κάποιοι που έχουν ανάγκη την προσευχή μας, είναι οι κεκινημένοι μας. Σήμερα βεβαίως είναι και δεσποτική και θεομητορική εορτή, δεν γίνονται μνημόσυνα. Όμως μέσα εμείς μνημονεύσαμε πολλά 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 ονόματα κεκινημένων. Ένιωθα τη μεγάλη ανάγκη μυστικά να μνημονεύσω Ελευθερίου Πρεσβυτέρου, Μιχαήλ Πρεσβυτέρου. Ήταν η παλιή σας παπάδες. Όταν ερχόμουν εδώ ως διάκος και ως αρχιμαντρίτης, εσυλειτουργούσα μαζί τους. Ήτανε δυναμικοί παπάδες αυτοί. Ήτανε Ρωμαλαίοι.
Και λέω του κητίου, ο διάκος, ξέρετε, έχει θάρρος, κάποτε και θράσος με τον δεσπότη του. Του λέω, οι συγγενείς σου, οι παπάδες, είναι λιοντάρια. Είναι δυναμικά όντα. Και τότε ανάμεσα σε αυτούς τους λέοντες είδα και ένα πλάσμα ανήσυχο, σιωπηλό, έναν αρνί. Τον απέναντί μου ιερέα, τον πατέρα Γεώργιο. Και τότε, εγώ με τη δικηγορία που με χαρακτηρίζει και τη φιλολογία ταυτόχρονα, γύρισα και είπα του κητίου, οι λέοντες, για τον Παπαλευτέρη και για τον Παπαμιχάλη, και το αρνίον του λέω. Και ήθελα πολύ να κάνω μία λειτουργία. Βεβαίως και τον Παπά Θεοτόκη που έλκει την καταγωγή του από τα όρια της Μητρόπολης μας. Ο ένας του γονέας είναι από την Κατοκοπιά, την Κατεχόμενη, και ο έτερος εκ της Αγιοτόκου Γαλάτας. Και βεβαίως ήθελα πάρα πολύ να ανανεώσω την ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος με τον Πατέρα Γεώργιο. Το αρνίον το άκακο. Αλλά δεν μπορούσα να ανανεώσω αυτή τη βασιλεία χωρίς τους λέοντες. Χωρίς τον Παπαλευτέρη. Χωρίς τον Παπαμιχάλη. Όλοι οι χαρακτήρες χρειάζονται μέσα στην Εκκλησία. Και ο Θεός μας έδωσε τον τρόπο. Οι κεκοιμημένοι σε κάθε Θεία Λειτουργία να ξυπνούν και να είναι παρόντες. Φτάνει να τους μνημονεύσουμε με την καρδιά μας, όχι τυπικά, με την καρδιά μας. Και ένιωσα την παρουσία του σήμερα μαζί μας, όπως την παλιά εποχή, που το μόνο που ήταν τότε, θυμούμε, ζωγραφισμένο, ήταν το Ιερό Βήμα, το μόνο που ήταν τότε ζωγραφισμένο, όχι αυτή η εμορφιά που είδα σήμερα. Θυμούμε τους γονείς του Δεσπότη μας του Κυρίου, τη Θεοδοσία ειδικά, τη μάνα του, την νούνα του, μια γριά με δύο μαντίλια, μαύρα κατά μαύρα, που μας έλεγε όταν τον παρέλαβε παιδί για να τον εκκλησιάσει, για να κάνει την υπαπαντή του τότε Χρυσόστομο, της έκαμε εντύπωση. Της έδωσε ο παπάς την λαμπάδα στην είσοδο του ναού. Δεν ξέρω τι κάνετε οι σημερινοί παπάδες. Εμείς οι παλαιότεροι, όταν τέλειωνε η βάφτιση, ελέγαμε «Λάβε μήτερ των παιδίων, καθώς το μαρτυρούν οι άγγελοι στον ουρανό και οι άνθρωποι επί της γης. Εβαφτίστη, εφωτίστη, εμυρώθη, υγειάστην εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Έλαβε το όνομα, λέγαμε το όνομα, που βαφτίστηκε, να το προσέχεις έως νόμου ηλικίας. Ήτι 7 ετών, ως εκείνη τα δικαιώματα των γονιών. Μας το έλεγε ο Άγιος του φίλος του. Μετά τα 7 διαμορφώθη ο βαθύς χαρακτήρας. Σκεφτείτε, σε τόσα λίγα χρόνια, τα υπόλοιπα είναι απλά επιμόρφωση. Δεν είναι μόρφωση, είναι επιμόρφωση. Και έπιασε η νούνα του μικρού τότε Χρυσοστόμου, το μικρό παιδάκι, να το πάει στο σπίτι. Και τη έκαμε την εντύπωση, λέει, έπιασε την λαμπάδα μαζί με το παιδί. Και λέει, μόλις κατεβώ από την Παναγία την παλιά, θα σβήσει η λαμπάδα. Και φύσα μου, λέει, και ένας αέρας φοβερός. Και έφτασα, λέει, στο σπίτι της Θεοδοσίας να της παραδώσω το παιδί της, βαφτισμένο και μυρωμένο, και συνόδευαν και τα εξαπτέρυγα τότε. Και η λαμπάδα δεν έσβησε. Παρόλο τον αέρα, και είπα, που μέρα κάθε να γίνει τέτοιος, με τέτοιον αέρα για να μην σβήσει η λαμπάδα. Και έγινε ο Μητροπολίτης, που εμάς τους Ελληνούς,
μας αξίωσε να γίνουμε διάκονοι, ιερείς και συνεπίσκοποί του. Τα λέω αυτά τα προσωπικά, να με συγχωρείτε, διότι αισθάνομαι ότι η σημερινή μέρα μου επιτρέπει αυτή την προσωπική σχέση μαζί σας και η γυτνίαση των δύο Μητροπόλεων, Ταμασού και Ορεινής, και ο πολύ καλοσυνάτος Μητροπολίτης που έρχεται, που έχετε, ο αδελφός, όντως αδελφός Ισαΐας, με την άδειά του, την ευλογία του, την παρότρισή του, είμαι ανάμεσά σας και τον ευχαριστώ και καθημερινά εύχομαι και προσεύχομαι για αυτό. Και αυτός για μας. Δόξα του Αγίου Θεού. Αυτά να πω, να μην μου περισσότερα. Το κήρυγμα δεν είναι ομιλία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι σήμερα, τέτοια ημέρα, που οι μνήμες μέσα μας ζωντανεύουν, που η Θεία Λειτουργία, η ημέρα της Παπαντής, τα ζωντανεύει όλα και όλους, παλαιούς και σημερινούς, ερχόμενοι στο ωραίο και μεγάλο Αγιομέτωχο, συναντούμε τους νεότερους ιερείς, τον πατέρα Θεοδόκη, τον πατέρα Αγισίλαο και τον γέροντα Μπλέο, πατέρα Γεώργιο. Και έφερα, πάτερ Γεώργιέ μου, στην αγάπη σου, εσένα που καταδέχεσαι να σε ονομάζω Αρμείο, άκακο, και να θυμάσαι ότι στη γλώσσα το συμβόλο και της Εκκλησίας στη γλώσσα και στην Αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αρμείο και μάλιστα εσφαγμένο ονομάζεται ο Χριστός. Εύχομαι λοιπόν μέχρι να φτάσεις ενώπιον και να γίνει η δική σου η Παπαντή και να παραλάβει την ψυχή σου, να σε παραλάβει ως ιερέα και να συνεχίσει να λειτουργάς εις αιώνας αιώνα μαζί με τον Παπα Λευτέρη, μαζί με τον Παπα Μιχάλη, όπως λειτουργούσες παλαιά, και να είναι προσφέρον και προσφερόμενος, προσδεχόμενος και διαδιδόμενος, όχι ο αμαρτωλός νεόφυτος, αλλά ο Μέγας Αρχιερέας, ο Κύριος των Κυρίων, ο Άγιος των Αγίων, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Το εύχομαι από καρδιά. Να εύχεσαι και εσύ για μας, τους σημερινούς επισκόπους που ζούμε σε μια νέα εμπολής αντίχριστη εποχή, να μας δίνει φώτιση, υπομονή. Και όπως μου είπες και μέσα στο ιερέο, εγώ επέρασα, Δεσπότη. Δόξα τω Θεώ. Να περάσουμε κι εμείς με ορθόδοξη πίστη και με χριστιανικό ήθος. Σου έφερα κι εγώ μια εικόνα, δώρο, σε εσάς χωστούμε. Ναι, για να ξανάρθουμε. Η εικόνα είναι επίσης συμβολική. Έφερα έναν Άγιο που είναι ο προστάτης Άγιος της Μόσχου, ο Άγιος Μάμας, ο οποίος κάθεται σε γιοντάρι και κρατάει έναν αρνί. Και ο νοόν το είδω. Για να σου πω και μια μικρή ιστορία να τελειώσω. Κάποτε ήρθε έναν παιδάκι μικρό και του έδωσα μια εικόνα του Αγίου Μάμας. Του λέω, ποιος είναι αυτός ο Άγιος? Είναι ο Άγιος Μάμας. Πού κάθεται? Θα σε κοντάρει. Και γυρίζω εδώ κάπου ορέξικο. Που δεν συμφαίνεται αυτόν τον κοντάρι του Αγίου Μάμα, λίγο παραδό. Μου λέει, μα τι θα σηκώνεις είσαι εσύ? Δες στο λιοντάρι του Αγίου Μάμα παραδό. Του λέω, γέ μου, δεν παραδό το λέω. Διότι πώς εξηγείται διαφορετικά να κρατάει έναν αρνί και να το βλέπει, να μην γυρίσει να το φάει. Εγώ αν έχω λιοντάρι, δεν θέλω να γυρίσω να φάω το αρνί που κρατάω και το μάμα. Και τι μου απάντησε το ορθόδοξο παιδί, όταν κατάγεται από ορθόδοξη οικογένεια και έχει μόρφωση Χριστού. Τι μου είπε, Δεσπότη, δεν είναι καλά που καταλάβεις.
Επειδή ο Άγιος Μάρας κάθεται πάνω στο γιορτάρι, άγιασε και το γιορτάρι και ζούς φιλικά μαζί με το άγιο. Ακούτε? Λοιπόν, αυτή την αγιότητα σου την έχουμε και σε έναν πατέρα. Και από αρνίων άνθρωπων να γίνεις άνθρωπος και Άγιος του Θεού. Πρώτα ο Θεός. Διευκόλου να γίνει ο Πατέρων Λόγος, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.